Εγώ καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του κυρίου Γεωργιάδη. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει εκνευρισμό. Αν ε, θα πατήσετε εξ ονόματο του κυρίου Γεωργιάδη. Εγώ, εγώ, είδα, εγώ, είδα, και έντονο εκνευρισμό. Εγώ τον καταλαβαίνω όμω, να ξέρετε. Τον καταλαβαίνω γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και με αυτή τη χρεοκοπία και την αποκάλυψη τη απάτη, ιδιαίτερα με το καλάθι του νοικοκυριού κτλ., όλο σε κάτι τέτοια επιχειρήματα καταφεύγει όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, αναφερόμενες, θέμα, Γιώργα, αναφερόμενες και στο θέμα. Γενικό Γραμματέα. Ακούγοντας τον κύριο Γεωργιάδη, λέει ότι το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ έχει ευθύνη για την πορεία της ναυπηγικής βιομηχανίας. Και σκέφτηκα ότι τα, κάπου το έχω ξανακούσει αυτό. Αυτό ότι το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ ευθύνεται για την καταστροφή της ναυπηγικής βιομηχανίας. Ξέρετε από πού το έχουμε ξανακούσει κύριε Γιώργακα. Το έχουμε ξανακούσει πριν μερικά χρόνια, όταν πήγαινε ο λαγός και ο Παναγιώταρος της χρυσή αυγή στο πέραμα, στο πέραμα, εν κρυπτό βέβαια, μακριά από τους εργαζόμενους, και λέγανε ακριβώς τα ίδια πράγματα με αυτά που λέει σήμερα Γεωργιάδης. Και μετά από μία βδομάδα, οργάνωσαν και επιχείρηση να ξυλοφορτώσουν τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο πέραμα τα ίδια ακριβώς που έλεγε ο λαγός τότε, τα ίδια λέει σήμερα ο Γεωργιάδης. Και μετά ακολούθησε η απόπειρα δολοφονίας εναντίον των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Αυτό για να γίνονται και ορισμένε να, να, θυμόμαστε ορισμένα πράγματα. Και να δούμε ορισμένα πράγματα που ακούγονται, που παραπέμπουνε. Γιατί εδώ ακούσαμε και το εξή. Ότι λέει, είναι ανθρώπινη. Υπάρχει, βεβαίως λέει, καταδικάζουμε τη βία. Σε βάρο ενό συνδικαλιστή, αλλά υπάρχει και ανθρώπινη διάσταση. Μάλιστα, αυτό είπε ο κύριο Γεωργιάδη. Ανθρώπινη διάσταση στη βία σε βάρο ενό συνδικαλιστή. Πάμε παρακάτω. Υπογράφουν οι εργαζόμενοι στο ναυπηγείο για να πάρουν ένα μέρο των δεδουλευμένων του. Ένα μέρο των δεδουλευμένων του. Γιατί τα δεδουλευμένα από 30 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, παραγράφονται κύριε Γεωργιάδη. Άρα όχι τα δεδουλευμένα τους, ένα μέρος των δεδουλευμένων τους. Παραγράφονται. Και τι θα κάνει αυτός ο οποίος, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει με βάση τον νόμο αυτός που θέλει να διεκδικήσει το σύλλογο των δεδουλευμένων, βάσει του νόμου τίποτα. Θα πρέπει να πάει να διεκδικήσει με βάση το ενεργητικό που έχει μείνει στην παλιά εταιρεία, το οποίο δεν φτάνει ούτε για ζήτο για να πάρει τα δεδουλευμένα. Κάτι κόπεδα έχουν αφήσει μόνο στο ενεργητικό της παλιάς εταιρεία. Να λοιπόν ο εκβιασμό. Να λοιπόν τον πιστόλι στον κρόταφο σε βάρος των εργαζομένων για να πάρουν ένα μέρος των δεδουλευμένων. Και απέναντι σε αυτό, τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, λέει το κουκουέ θα τα δώσει τα λεφτά. Λες και το, ένα πολιτικό κόμμα είναι επιχείρηση. Εκτός αν στη δικιά του αντίληψη τα κόμματα είναι επιχειρήσεις. Ενδεχομένως αυτό. Ενδεχομένως αυτό είναι. Στη δικιά του αντίληψη, στην αντίληψη του Γεωργιάδη, η νέα δημοκρατία είναι επιχείρηση. Με πολλά χρέη βέβαια. Με πάρα πολλά χρέη. Τα οποία δεν πληρώνει. Να λοιπόν ποια είναι η υποκρισία. Να λοιπόν ποια είναι η υποκρισία και για ποιο λόγο ο κύριος Υπουργός καταφεύγει σε τέτοιου είδους επιχειρήματα. Τώρα, όσον αφορά, κύριε Γεωργιάδη, την αντιπαράθεσή μας για τη... με τη ΓΕΣΕ, είναι γνωστή. Εσείς δεν είστε δικηγόρος να μπείτε στην αντιπαράθεσή μας με τη ΓΕΣΕ. Από εκεί και πέρα, όμως, ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής είναι οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΣΕ και την επίθεση σε βάρος του την κατήγγυλαν και πάρα πολλά άλλα σωματεία. Αυτό καταγγείλαμε σήμερα. Αλλά αυτό δεν σας μοιάζει γιατί υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση στη βία σε βάρος ενός συνδικαλιστή. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Και φυσικά, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα για μας δεν είναι ο Γεωργιάδης. Αυτά πίστευε, αυτά κάνει. Βεβαίω. Το πρόβλημα είναι όλοι οι υπόλοιποι τύπου ΣΥΡΙΖΑ που συγοντάρανε τον Γεωργιάδη με τον νόμο και ψηφίζοντάς τον για να κάνει αυτά που πιστεύει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ πρέπει να βγάλουν ορισμένα συμπεράσματα οι εργαζόμενοι και μάλιστα επειδή έρχεται και πανελλαδική πανεργατική απεργία να συμμετέχουν μαζικά σε αυτές τις κινητοποίησεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα.